Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς τους. Πρέπει να κάνω ένα βίντεο, δεν καθιέμαι άλλο. Γιατί οι φωτιές καίνε την πατρίδα μου. Την Αθήνα, την Εύβοια, την Ηλία, τη Ρόδο, την Καλαμάτα. Δεν θα πάρω πολιτική θέση για την ανικανότητα των πολιτικών. Ούτε θα αναφερθώ στο παρελθόν, δεν θα κάνω συγκρίσεις με το μάτι, γιατί εκεί χάθηκαν ζωές. Τη μόνη σύγκριση που θα κάνω είναι ότι χθες δεν είχαμε κανένα μποφόρ, δύο μποφόρ. Και άκουγα ό,τι παπαριά ήθελε στη τηλεόραση, στα μέσα που τα έχουν πάρει βέβαια όλοι. Έλεγε ας πούμε κάποιος. Τα ελικόπτερα λέει δεν αρχίσαν να έρθουν και τα αεροπλάνα, γιατί λόγω του θερμικού φορτίου της, αυτό που ακούτε είναι πιντήριο, ως Ελγέννης, λόγω του θερμικού φορτίου του εδάφους, δεν μπορούσαν να πετάξουν νερό, γιατί το νερό θα εξατμιζόταν. Έχετε ακούσει μεγαλύτερη ανοήση. Ή ο άλλος είπε ότι η άπνοια βοηθούσε τη φωτιά. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια ανικανότητα. Ο Χρυσοχοΐδης βγήκε και είπε ότι ήμασταν πανέτοιμοι. Φαντάσου να μην ήτανε. Καήκαν σπίτια, αυτοκίνητα. Καίγεται η Εύβοια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι Τετάρτη, 4 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα. Καίγεται η Ολυμπία. Δώσαν λεφτά σε μπατσάδικα, σε αστυνομικούς που σλάβανε. Και δεν πήραν πυροσβέστες. Όπως και δεν πήραν και νοσοκομιακούς. Ας βάζανε τους αστυνομικούς που προσλάβανε με ένα κουβά να ρίχνουν νερό. Έλεος πια με την ανικανότητα και την σκοπιμότητα. Τόσο ανίκανοι είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, ρε παιδί. Δεν λέω για τώρα μόνο. Στο Δινεκές και σε όλο το παρελθόν. Κάθε χρόνο καίγεται η Ελλάδα. Κάθε χρόνο. Μία υπάρνηθα, μία ημιτός, τώρα η Βαρυμπόπη. Και δεν κουνιέται φίλο. Και κάποιοι στη μία αναρωτιούνται όλοι μετά. Τι ψηφίσαμε, ρε. Μετά όμως. Έτσι. Αγάντα Ελλάδα μου. Αγάντα πατρίδα μου. Και έχουμε και τους αθλητές μας. Όλοι οι Ολυμπιανίκες μας και όλοι οι υπόλοιποι. Παραπονιούνται, δεν πήραν φράγκο από την πολιτεία. Μια χαρά πάει. Αυτή η πατρίδα, μια χαρά. Τι να σου κάνει και αυτή η πατρίδα. Κουράγιο, συνάνθρωποι μου. Κουράγιο, συνέλληνες. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσω αυτός ο διάλτης. Αλλά την επόμενη φορά, προσέξτε τι θα ψηφίσετε. Αν σας αρέσει το κανάλι της αλήθειας που είναι μικρό ακόμα, εγγραφούλα για να δυναμώσει. Πολλά.